Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, βλέπουμε μία διάθεση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο διαστόματος των μελών του στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, όσο και από την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Κουμουνδούρου, ότι βρίσκονται σε μία κατάσταση ανασυγκρότησης, με δεδομένα τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών και των ευρωπαϊκών εκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η διαδικασία, λοιπόν, συνεχίζεται και απλώνεται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάρει μαζί της και την νεολαία του κόμματος, όπως φαίνεται, καθώς υπήρχαν πληροφορίες και σύμφωνα με πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να συναντηθεί με την νεολαία του κόμματος. Στο επίκεντρο, λοιπόν, αυτής της συνάντησης βρέθηκε η ανασυγκρότηση και της νεολαίας. Αποφασίστηκε, λοιπόν, ότι θα προχωρήσει παράλληλα με την ανασυγκρότηση γενικότερα του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αποφασίστηκε ότι η διοργάνωση του φεστιβάλ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει στην Αθήνα στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Τα τελευταία χρόνια πάντως το λέγανε Σπούτνικ, δεν το λέγανε καν φεστιβάλ νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι? 27, 28, 29... Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Okay. Με το ενδιαφέρον να εστιάσετε φυσικά στην ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, όπου ενδέχεται να μιλήσει για το γενικότερο πλάνο που έχει στήσει ή που έχει στα σκαριά, αναφορικά με το πώς θα κινηθεί το κόμμα πλέον της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόσο σε επίπεδο κεντρικό όσο και σε επίπεδο νεολαίας. Μάλιστα. Ξέρεις, όπως μου το είπες στην αρχή, τρόμαξα. Θυμόμουν τον Γιώργο Παπανδρέου που διέλυσε την νεολαία, ακριβώς για να την αναδιοργανώσει κάποτε. Τα θυμάται καλύτερα η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έτσι δεν είναι? Το θυμάσαι? Την είχε διαλύσει τελείως την νεολαία Πασόκ. Τότε με αντιδράσεις των νεολαίων, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Ναι, θα θυμάσαι εσύ. Ευχαριστούμε, Ιβόνη. Βέβαια.